Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και στους ακροατές μας. Θέλω να ξεκινήσουμε από την ακρίβεια. Είναι το θέμα για το οποίο δεχόμαστε καθημερινά τα περισσότερα μηνύματα από τους συμπολίτες μας, από τα νοικοκυριά. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τα μέτρα στήριξης από την ελληνική κυβέρνηση, πώς βλέπετε τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην ενεργειακή κρίση αλλά και στην έκρηξη του πληθωρισμού που επηρεάζει τις τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ και τι θα μπορούσε κατά τη γνώμη του κόμματός σας να γίνει διαφορετικά. Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, όσο δεν αντιμετωπίζονται οι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην ενεργειακή ακρίβεια και ταυτόχρονα και στη φτώχεια την οποία αντιμετωπίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά, τόσο οι όποιες επιδοματικές πολιτικές, οι όποιες επιδοτήσεις θα είναι χωρίς αντίκρισμα ουσιαστικά για τα λαϊκά νοικοκυριά, γιατί ουσιαστικά θα είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι των τεράστιων απολύων που θα έχουν, και δεύτερον αυτές οι επιδοτήσεις με τον τρόπο αυτό καταλήγουν και πάλι στις τσέπες των επιχειρηματικών ομίλων. Και καλό θα ήταν να εντοπίσουμε τους παράγοντες αυτούς. Και αυτό δεν οφείλεται σε ένα ξαφνικό φαινόμενο. Έχουν προετοιμαστεί το έδαφος δεκαετίες τώρα. Είναι η πολιτική της απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας. Είναι η πράσινη μετάβαση. Είναι οι σκληροί ανταγωνισμοί, οι οποίοι οδήγησαν βεβαίως και στον πόλεμο στην Ουκρανία, που έχουν εκτινάξει τις τιμές στα ενεργειακά εμπορεύματα και στην ενέργεια και στα καύσιμα, και όλα αυτά έχουν συμπαρασύρει επί της ουσίας και τα υπόλοιπα εμπορεύματα. Αυτό είναι το ζητούμενο, και από αυτή την άποψη λοιπόν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά που σχεδιάζει τώρα είναι και αυτές αδιέξοδες, γιατί επί της ουσίας ανατροφοδοτούν την ενεργειακή ακρίβεια, και μάλιστα όχι μόνο αυτό αλλά και το μείγμα ενδεχόμενα το ενεργειακό δεν θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Άρα όσο το μείγμα δεν καλύπτει τις ανάγκες, τόσο οι παράγοντες που εκτινάσουν την ακρίβεια θα συνεχίσουν να παραμένουν. Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικό από την κυβέρνηση ή και συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ακούστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερή πολιτική. Αυτή την πολιτική δεν την αλλάζει και τώρα. Η λεγόμενη πράσινη μετάβαση διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για μια ακριβή πηγή ενέργειας, άρα δηλαδή για ακριβό μείγμα ενεργειακό. Και δεύτερον, η λογική των κυρώσεων και της απεξάρτησης από το ρώσικο φυσικό αέριο όχι μόνο δεν υποκαθιστά τις ανάγκες τις οποίες υπάρχουν, αλλά ταυτόχρονα και το LNG που λέει ότι θα το υποκαταστήσει είναι και αυτό ένα πολύ ακριβό και ιδιαίτερα επικίνδυνο καύσιμο που εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες των Αμερικανών. Εμείς λέμε καθαρά, οι πηγές στη χώρα μας, οι ενεργειακές, είναι πάρα πολύ πλούσιες. Όμως αυτός ο ενεργειακός πλούτος τον οποίο έχουμε όσον αφορά τις πηγές απαξιώνεται και καταστρέφεται, και μιλάω για το λιχνίτι, και αυτό ήταν μια συνειδητή επιλογή των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο όνομα της μείωσης των ρήπων. Άρα λοιπόν ο λιχνίτης πρέπει να αξιοποιηθεί. Που δεν είναι πραγματική η μείωση των ρήπων. Προσέξτε, υπάρχουν τεχνολογίες κύριε Χατζηνικολάου που μπορεί να παγιδεύουν το διοξίδιο του άνθρακα, οι σύγχρονες αυτές, και να αξιοποιείται αυτό το διοξίδιο σε άλλους κλάδους της οικονομίας που παγιδεύεται. Αντί λοιπόν να εξυγχρονιστούν τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας στη χώρα μας, οι μονάδες, οι λιγνητικές μονάδες στη χώρα μας, αντί να εξυγχρονιστούν και να αποκτήσουν τέτοια σύγχρονη τεχνολογία, προτίμησαν οι κυβερνήσεις να πετάνε στην κυριολεξία λεφτά στον αέρα για σκανδαλώδεις επιδοτήσεις στα αεολικά και στα φωτοβολταϊκά. Και μιλάμε, αυτές οι επιδοτήσεις είναι ύψος πολλών εκατοντάδων δισεκατομμύρων ευρώ τα τελευταία 15 χρόνια. Άρα λοιπόν, αντί να αξιοποιήσουμε το λιγνίτι που υπάρχει στη χώρα μας και με προστασία του περιβάλλοντος, προτίσαμε να τον απαξιώσουμε, να βάλουμε τα τέλη ρήπων τα οποία εκτινάσουν την τιμή και να το υποκαταστήσουμε με το φυσικό αέριο. Δεύτερο ζήτημα είναι η τεράστια έμεση φορολογία, την οποία πληρώνει πολύ ακριβά ο λαός. Μόνο στα καύσιμα, να πάρουμε για παράδειγμα, είναι πάνω από το 60% οι φόροι. Τρίτο ζήτημα είναι το χρηματιστήριο ενέργειας και η ρήτρα αναπροσαρμογής. Όταν λοιπόν όλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν, καταλαβαίνετε, και βεβαίως και οι κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να έχουμε ένα φτηνό ενεργειακό μείγμα
για να μπορεί να ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες. Άρα λοιπόν απέναντι σε αυτές τις αιτίες πρέπει να στραφούν οι στόχοι πάλι του λαού. Και για το πλαφόν στην τιμή της ενέργειας και για την κατάρριψη της έμεσης φορολογίας και των τελών ρήπων και βεβαίως για την κατάρριψη του χρηματιστηρίου ενέργειας. Τώρα, κύριε Καραθανασόπουλε, θέλω να έρθω στο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, στην κλιμάκωση των απειλών της Τουρκίας απέναντι στα ελληνικά νησιά του Βορείου και του Ανατολικού Αιγαίου και να ρωτήσω ποια είναι η θέση του ΚΚΕ για αυτή την κρίσιμη φάση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Πίσω από αυτή την κλιμάκωση πρέπει να δούμε ποια είναι η αιτία που οδηγεί στην κλιμάκωση αυτή. Και εμείς λέμε πολύ καθαρά ότι η υπόθεση της διατήρησης της ΝΑΤΟΥΚΙΣ, γιατί αυτές ήταν οι απαντήσεις οι επίσημες της Αμερικής κυβέρνησης και του State Department, ότι πρέπει με κάθε τρόπο να διατηρηθεί η ΝΑΤΟΥΚΙ συνοχή επειδή είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Και από αυτή την άποψη αυτή η υπόθεση της ΝΑΤΟΥΚΙΣ είναι που τροφοδοτεί την τουρκική επιθετικότητα και την κλιμακώνει ακόμη περισσότερο. Εάν δεν δούμε και αν προσπαθούμε να ωρεοποιούμε τη στάση των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί της ουσίας όχι μόνο δεν πρόκειται να αποτρέψουμε αυτή την κλιμάκωση της επιθετικότητας, αλλά αντίθετα θα δούμε αυτό να επιδεινώνεται για να οδηγήσει σε αυτό το οποίο θέλουν και οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ, οι σύμμαχοι κατά τα άλλα της Ελλάδας, δηλαδή τη συνδιαχείριση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, που αυτή είναι σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας και βεβαίως ούτε πρόκειται να σταθεροποιήσει την περιοχή και τις απειλές που υπάρχουν στην περιοχή μας συνολικότερα. Τώρα, έρχομαι και στην ενεργειακή κρίση. Πιστεύετε ότι αυτή η πρωτοβουλία των 14 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζητήσουν πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου από την Κομισιόν, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι μια πρωτοβουλία που μπορεί να δώσει λύση? Και το κρίσιμο ερώτημα είναι, θα υπάρχει επάρκεια φυσικού αερίου αυτό το χειμώνα στην Ευρώπη ή η Ευρώπη θα παγώσει? Κύριε Χατζηνικολάου, την απάντηση δώσετε και μόνοι σας παρακολουθώντας την εκπομπή. Ότι σε κάτι το οποίο δεν διαθέτεις δεν μπορεί να επιβάλλεις τιμή, γιατί ο αυτό άλλος... είναι σκονάκι όμως τώρα. Παρακολουθήσατε τι είπα. Αστειεύομαι. Αυτό βεβαίως λέει και το ΚΚΕ. Ότι η απειλή επιβολής πλαφών στο ρώσικο φυσικό αέριο το έχουν δηλώσει άλλωστε. Πρέπει να το έχεις για να βάλεις πλαφόν. Θα σας θυμίσω την επίσημη δήλωση της ρωσικής κυβέρνησης. Όταν οι G7 αποφάσισαν να βάλουν πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρέλαιου. Τι είπε? Η Ρωσία δεν θα σας πουλήσω. Αντίστοιχα απείλησε η ρωσική κυβέρνηση και την Κομισιόν σε περίπτωση επιβολής πλαφών στο ρωσικό φυσικό αέριο. Δεν θα ανοίξει τις κάνουλες για φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν αυτή η επιλογή είναι αντίστοιχη με τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει και οι οποίες έχουν οδηγήσει στην αύξηση της ενεργειακής ακρίβειας, στην ενεργειακή φτώχεια και στην έλλειψη φυσικού αερίου, άρα και ενέργειας και θέρμανσης για τους δύσκολους μήνες το χειμώνα. Άρα είναι μια τυφλή ενέργεια αυτή που θα την πληρώσουν πολύ ακριβά οι λαοί της Ευρώπης. Αυτόν τον πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, κύριε Χατζηνικόλα, γιατί τέτοιος πόλεμος είναι, ανάμεσα στους Αμερικάνους, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία από την άλλη, αποτελεί και τον παράγοντα ανάφλεξης στις τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων. Τώρα, επειδή βρήκαμε κάτι που συμφωνούμε, να βρούμε και κάτι που μάλλον διαφωνούμε. Λοιπόν, βλέπω στην πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη σήμερα, κύριε Καραθανασόπουλε, το εξής δημοσίευμα. Λέει, φοιτητικές εστίες, απαράδεκτη αστυνομική επιχείρηση με πυροβολισμούς δίπλα σε αμφιθέατρα. Καταγγελία της οργάνωσης σπουδάζουσας της ΚΝΕ. Φοιτητικοί σύλλογοι διαδήλωσαν χθες ενάντια στο κλίμα τρομοκρατίας και στην προσπάθεια εγκαθίδρυσης πανεπιστημιακής αστυνομίας. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Δεν έπρεπε να ξεριζωθεί από τη φοιτητική εστία του ζωγράφου αυτή η εγκληματική οργάνωση εκεί που έκανε ληστείες, διακίνηση ναρκωτικών κλπ. Και επίσης, μέχρι πότε τα πανεπιστήμια μας δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν εύρυθμα?
διότι ο κάθε εξωπανεπιστημιακός θα μπορεί να καταλαμβάνει χώρους, να τα χρησιμοποιεί ως ορμητήριο, να αποθηκεύει μολότοφ, το είδαμε και αυτό στο παρελθόν. Δεν πρέπει να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια μας εύρυθμα, όπως λειτουργούσαν και στις σοσιαλιστικές χώρες στο παρελθόν, όπως λειτουργούν και στις δυτικές χώρες τώρα. Απλώς να σας θυμίσω την στάση και τη θέση του ΚΚΠ για τα ναρκωτικά. Το λέω αυτό. Αυτή γιατί είναι δεδομένη. Ναι, προσέξτε, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά. Βεβαίως. Και δεν κάνει τους ψευδεπίγραφους διαχωρισμούς και την ελευθερία διακίνηση των ναρκωτικών ανάμεσα στη Ρα και στα μαλακά ναρκωτικά, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η φοιτητική. Πάλι βρήκατε θέμα στο οποίο συμφωνούμε. Γι' αυτό το λέω, γιατί στο τέλο θα συμφωνήσετε μαζί μου, κύριε Χατζηνικολάου. Για να γιατί δω. Είναι η λογική αυτό. Δεύτερον, φοιτητικοί σύλλογοι έχουν πολλέ φορέ καταγγείλει την ύπαρξη τέτοιων κυκλωμάτων και έχουν ζητήσει να ξυλωθούν αυτά τα κυκλώματα που διακινούν ναρκωτικά, που κάνουν το οργανωμένο εγκλήματος μέσα από τα πανεπιστήμια. Τρίτο στοιχείο, κύριε Χατζηνικολάου, η απαράδεκτη κατάσταση η οποία υπάρχει στις φοιτητικές εστίες. Τα πλάνα στις τηλεοράσεις από τη φοιτητική εστία ζωγράφου είναι αποκαλυπτικά. Σε τι αχούρια αναγκάζουν να κατοικήσουν οι φοιτητές που είναι ανεξέλεκτοι από τη δράση τέτοιων κυκλωμάτων. Και το τρίτο ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου, βεβαίως η αστυνομία σε τέτοια ζητήματα πρέπει να δεις το πώς θα τα αντιμετωπίσει, αλλά η επιχειρησιακή παρέμβαση την οποία έκανε έθεσε σε κίνδυνο, γιατί δίνονται εξετάσεις, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των φοιτητών που δίνανε εξετάσεις, ήταν περισσότερο επίδειξη δύναμης και τρομοκρατίας των φοιτητών παρά να δράσουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση αυτού του οργανωμένου εγκλήματος. Γι' αυτό λέμε ότι συνδέεται αυτή η επίθεση, ότι μάλλον ως πρόσχημα τα ναρκωτικά και την αντιμετώπιση τους έχει στόχο επί της ουσίας την τρομοκρατία των φοιτητών. Γιατί οι έφοδοι οι οποίοι έγιναν στην εστία του ζωγράφου και πάνω συγκεκριμένες καταγγελίες και καταστροφές σε δωμάτια των φοιτητών από την αστυνομία ήταν πρωτοφανές γεγονός. Να βλέπεις πάνω προς αστυνομικούς να κάνουν τέτοιους έφοδους. Υπάρχουν όλα τα σύγχρονα εργαλεία, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό αποδείχθηκε και από την Επιτροπή Υποκλοπών, όπου μπορεί να παρακολουθείς και να εντοπίσεις τον καθένα και να διαμορφώνεις το κατάλληλο σχέδιο παρέμβασης. Όμως οι υποκλοπές δεν γίνονται για αυτόν τον σκοπό, για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά για άλλους λόγους. Τώρα έχει πολλά μηνύματα εδώ μπροστά μου ο υπολογιστής από ακροατές μας, που μου γράφουν ότι τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτριες, η ηλιακή ενέργεια, αυτά είναι το μέλλον και όχι ο λιγνίτης. Προσέξτε, αυτά μπορεί να είναι το μέλλον. Αλλά άμα δεν έχεις σήμερα ορυχτά καύσιμα, δεν μπορείς να έχεις ενεργειακή ασφάλεια. Δεν μπορείς να έχεις σταθερό ενεργειακό μείγμα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όσα αυτά αξιοποιούνται με στόχο το κέρδος και έχουν διασφαλισμένη τιμή η παραγωγή ενέργειας από αυτά, από τα φωτοβολταϊκά και τα υλικά, καταλαβαίνετε ότι διαμορφώνει τις προϋποθέσεις ακριβού μείγματος. Και τρίτο ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου, όλα αυτά μπαίνουν άναρχα και πολλές φορές και σε βάρος του περιβάλλοντος, ιδίως τα αιωλικά πάρκα τα οποία δημιουργούνται. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν και πλημμυρικά φαινόμενα και να καταστρέφεται χλωρίδα και πανίδα αυτή η ανεξέλεκτη. Γιατί η τοποθέτηση αιωλικών και φωτοβολταϊκών που πρέπει να αξιοποιηθούν, εμείς λέμε, όταν επικεντρώνεται στη λογική της διασφάλισης υψηλό ποσοστό κέρδους, τότε είναι αυτά που καταστρέφει και το περιβάλλον, αλλά και την ενεργειακή επάρκεια της χώρας και το φθηνό ενεργειακό ρεύμα. Λοιπόν, εμείς δεν καταδικάζουμε καμία μορφή ενέργειας. Το θέμα είναι σε ποια χέρια βρίσκονται οι πόροι αυτοί οι ενεργειακοί. Και για ποιο σκοπό αξιοποιούνται, κύριε Χατζηνικολάου. Έχω πολλά ερωτήματα, δεν μας φτάνει ο χρόνος. Θα τα πούμε σε μια επόμενη συνέντευξη τα υπόλοιπα. Πολύ ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.